Καλημέρα σας λοιπόν και πάλι. Μας συγχωρείτε για αυτή τη διακοπή. Θέλετε να μας δώσετε έτσι ένα πρώτο σχόλιο για αυτές τις ημέρες, τις ταραγμένες που περνάμε, που βλέπουμε έτσι ότι τα πράγματα έχουν μια μεγάλη ένταση και ότι υπάρχει διαμαρτυρία του κόσμου, υπάρχει μια προσπάθεια να πάμε μπροστά, αλλά και μια βίαιη προσαρμογή. Κοιτάξτε να δείτε, θα έλεγα ότι ο λαός μας όντως για την ώρα έχει δείξει μια καρτερία, έχει κρατήσει την ενότητά του σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η συνοχή λειτουργεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία όμως ότι υπάρχουν όρια και κάποιοι φυσικά επιλέγουν και τον τρόπο της διαμαρτυρίας κάθε φορά με αυτό που τους εκφράζει περισσότερο ή λιγότερο. Σημασία είναι ότι είμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή. Όλοι νιώθουν την προσπάθεια που γίνεται και αναγνωρίζεται. Ναι. Αλλά είναι η ώρα που θα πρέπει κάτι παραπάνω να συμβεί και κυρίως στο θέμα της εργασίας. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, ναι, είμαστε επιμένες, αλλά γευόμαστε την πίκρα των νέων ανθρώπων που μας προσεγγίζουν και που μας λένε, ξέρετε, δεν θέλουμε να ζητιανέψουμε, δεν θέλουμε απλώς ένα πιάτο φαγητό που το έχουμε από την Εκκλησία. Mm-hmm. Δουλειά θέλουμε, σεβασμιότατε. Να, ναι, δουλέψω θέλω. Σεβασμιότατε. Και έχω και προσόντα και έχω και δυνατότητες. Ήθελα να αυτό έρθουμε... για μένα είναι... Ναι, ήθελα το να πρόβλημα σήμερα αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να επιληθεί. Και στο ρόλο που μπορεί να επιτελέσει σε αυτό το χώρο η Εκκλησία. Δηλαδή, η Εκκλησία σε αυτές τις δύσκολες κοινωνικές συνθήκες που βιώνει σήμερα ο τόπος, καλείται να διαδραματίσει ένα ρόλο που ενδεχομένως τον είχαμε ξεχάσει την περίοδο της πλασματικής ευμάρειας. Πιστεύετε ότι αυτός ο ρόλος υπηρετείται στο βαθμό που μπορεί σήμερα η Εκκλησία να τον πραγματοποιήσει? Νομίζω ναι, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι η Εκκλησία δεν είχε εγκαταλείψει ποτέ το έργο της αγάπης. Ναι. Κηρύττουμε την αγάπη, αλλά θέλαμε πάντοτε να την κάνουμε και πράξη. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, όπως λέτε, ήρθε βέβαια ακόμη πιο έντονα η ανάγκη και ήμασταν έτοιμοι. Ανταποκριθήκαμε σε όλα τα μέρη της Ελλάδος, από την Κρήτη μέχρι τη Θράκη. Δεν υπάρχει πόλης, δεν υπάρχει ακόμη και χωριό, αν θέλετε, που να μην έχει αναπτυχθεί μια αλληλεγγύη των ανθρώπων που εμπνέονται από την πίστη στο Χριστό. Προτεργάτες είναι οι ιερείς μας, είναι οι εθελοντές, οι εθελόντριες. Αλλά ταυτόχρονα και με τους υπόλοιπους φορείς, τουλάχιστον εμείς έχουμε αυτή την εμπειρία εδώ στον τόπο μας. Ναι. Όλοι έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας και νομίζω ότι ο Έλληνας εδώ έδειξε μια μεγάλη φιλοτιμία, ο λαός μας. Γιατί ξέρετε, είναι ακριβώς έργα που γίνονται όχι από το περίσευμα πολλές φορές, από το υστέρημα μιας οικογένειας που νιώθει την ανάγκη να δώσει ένα πιάτο φαγητό για να μην στερηθεί κανείς. Από την άλλη μεριά, στα σούπερ μάρκετ με τα πράγματα, ναι, ήταν σημαντική. Όντως. Όλα έχουν συμβάλει σε αυτή τη συνοχή. Αυτή είναι η μία πλευρά που περιγράφεται και όντως είναι υπαρκτή και είναι συγκινητική και δείχνει και το μεγαλείο της ψυχής των ανθρώπων και εσείς φαντάζομαι ότι σε αυτό είστε πολύ κοντά. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά. Όσο βαθαίνει η κρίση, τόσο εντείνονται και τα αντικοινωνικά φαινόμενα, ακόμα και φαινόμενα βίας. Ένα πρόβλημα που βρίσκεται σε έξαρση και το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, φαίνεται και στα ρεπορτάζ και πάει και έξω πολλές φορές και μας πληγώνει έτσι σαν χώρα, είναι η έξαρση του ρατσισμού. Η Εκκλησία μπορεί να βοηθήσει με το λόγο και το κήρυγμά της προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να μην έχουμε άλλη έξαρση σε αυτό το τομέα ή ενδεχομένως να πάμε και καλύτερα, να διορθώσουμε το πρόβλημα που υπάρχει. Νομίζω ότι πλέον η Εκκλησία το κάνει πολύ καθαρά αυτό και είναι σημαντικό. Για μας το κήρυγμά μας ήταν, είναι και θα είναι ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μια ζωντανή εικόνα του Θεού. Να. Από όπου και αν προέρχεται. Ακόμη και σε ό,τι και αν πιστεύει. Δεν πάβουν όλοι οι άνθρωποι να είναι του Θεού το δημιούργημα. Mm-hmm. Και εμείς καλούμεθα την εικόνα να την καθαρίσουμε, να την πάρουμε στα χέρια μας, να την φυλάξουμε. Αυτό το κάνουμε πράξη. Η Εκκλησία ποτέ δεν έχει εξαιρέσει κανέναν από τα συσίτιά της. Και πρέπει αυτή τη στιγμή και στέκεται σχεδόν ανάχωμα σε αυτό που πάει, mm-hmm, να δημιουργηθεί ως μειόφιλε. Και επιτρέψτε μου για άλλη μια φορά να επαναλάβω κάτι που το έχω πει. Δεν αρμόζει σε Ορθόδοξο Χριστιανό να ξεχωρίζει τους ανθρώπους, mm-hmm, αλλά ακόμη και σε Έλληνα. Δεν είναι καθόλου ελληνικό, mm-hmm, αυτή τη στιγμή να... Τώρα ο δικός σας λόγος είναι πολύ καθαρός. Αλλά... Εσείς, ναι, καταδικάζετε πολύ, ναι, ξεκάθαρα το ρατσισμό έτσι και την ξενοφοβία. Όμως υπάρχουν και άλλες φωνές μέσα στην Εκκλησία και σε πολύ υψηλά κλιμάκια. Και μάλιστα πρόσφατα υπήρξε και η δήλωση ότι αυτά τα φαινόμενα ρατσισμού τα χαρακτήρισαν ως καλοδεχούμενο εθνικισμό. Έτσι. Και θέλω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι ίσως οι ελάχιστες αυτές φωνές, και πιστέψτε με, είναι ελαχιστότατες, mm, και δεν εκφράζουν καθόλου το σύνολο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ιεραρχία αλλά και τον κλήρο μας. Mm.
Μάλλον λησμόνησαν λίγο την ιστορία αυτού του τόπου. Ή θα πρέπει να ξαναμελετήσουν ιστορία. Όποιος έχει λίγο δει τα πράγματα, πώς έχουν εξελιχθεί στην Ευρώπη, θα πρέπει να καταλάβει ότι αυτό το φαινόμενο που φαίνεται πρωτόγνωρο όντως στην Ελλάδα, δεν είναι τόσο πρωτόγνωρο στην Ευρώπη. Και ίσα ίσα στην Ελλάδα έχουμε υποστεί τις συνέπειες. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τα θύματα. Εμείς έχουμε ένα χωριό ολόκληρο που ξεκληρύθηκε στον τόπο μας. Ανθρώπου της Εκκλησίας. Έτσι, που έχει το κήρυγμά του, που μαζεύει τους πιστούς την Κυριακή και έχει αυτό το, τους λέει αυτά τα πράγματα. Δεν είναι πιο επικίνδυνο. Δεν το λέει ένας τυχαίος άνθρωπος αυτό. Δεν το λέω εγώ παραδίπλα. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν εκφράζει ούτε το πνεύμα, ούτε την ουσία της Ορθοδοξίας. Και νομίζω ότι πλέον αυτές οι φωνές απομονώνονται μέρα με την ημέρα. Και θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα δεν θα ακούγονται καθόλου. Σεβασμιότατε, έχουμε δει ιεράρχες να προσέρχονται από κοινού με βουλευτές πολιτικού κόμματος και να ζητάνε να εμποδιστεί μια θεατρική παράσταση. Συνάδει, κατά την άποψή σας, αυτό με το πνευματικό έργο και την αποστολή της Εκκλησίας? Η απόφαση της ιεραρχίας ήταν να σταθούμε πολύ διακριτικά σε αυτό το θέμα. Όμως πρέπει να σας πω ότι μέσα στην Εκκλησία εμείς έχουμε όντως το λεγόμενο συνοδικό σύστημα. Θα έλεγα. Η συνύπαρξη και η φωτογραφία που βγήκε στην επιφάνεια. Μάλιστα. Δεν ξέρω, εγώ πρέπει να τον πιστέψω, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι πλέον ο καθένας μας αρχίζουμε να κατανοούμε και ελπίζω ότι αυτό θα συμβεί με όλους. Το πόσο τεράστια ευθύνη. Εξάλλου ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης, για να είμαι απόλυτα δίκαιος, έκανε δηλώσεις εναντίον του ρατσισμού και εναντίον του ναζισμού. Μάλιστα. Άρα εκεί θα πρέπει να σταθούμε. Και αυτό, αν αναζητήσετε, θα το δείτε. Είναι μια αλήθεια που σας λέω. Να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο. Σεβασμιότατε, εσείς βρεθήκατε, από όσο γνωρίζουμε, και μιλήσατε στο συνέδριο που έγινε στο Απιθύτα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με θέμα Εκκλησία και Αριστερά. Εκεί εκφράστηκαν και κάποιες θέσεις από τον. Και έγιναν κάποιες δηλώσεις από τον κύριο Τάσο Κουράκη, ο οποίος είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και μίλησε ότι πρέπει να σταματήσει η μισθοδοσία να υποστηρίζεται από το κράτος και να προκύπτει ενδεχομένως από μια φορολόγηση, ένα τύπου φόρο από τους χριστιανούς, από τους πιστούς. Πώς σας βρίσκει αυτή η δήλωση? Νομίζω ότι και εκεί χρειάζεται περισσότερη πληροφόρηση. Δηλαδή, η μισθοδοσία των κληρικών δεν είναι δωρεά. Είναι μια υποχρέωση που έχει το ελληνικό κράτος από την περιουσία που πήρε την εκκλησιαστική όλα αυτά τα χρόνια που είναι ελεύθερο κράτος, και ταυτόχρονα απορρέει από την ήδη φορολογία που υπάρχει στην Εκκλησία. Και μάλιστα είναι υψηλή φορολογία. Πέραν των κτηρίων των ναών μας, κάθε τι που ανήκει στην Εκκλησία και αποδίδει και το ελάχιστο, φορολογείται όπως φορολογούνται όλοι οι Έλληνες. Από εκεί προκύπτει λοιπόν και η μισθοδοσία. Νομίζω πως ο διάλογος αυτός και τον συγκεκριμένο ομιλητή τον έκανε πιο σοφό. Και είμαι βέβαιος ότι την επόμενη φορά που θα μιλήσει, δεν θα ξαναεπαναλάβει τέτοιες σκέψεις και ιδέες. Από αυτό το συνέδριο τι βγήκε η κυρία? Συγγνώμη, ένα λεπτό. Την ιδέα του διαχωρισμού Εκκλησίας-κράτους θα μπορούσε η Εκκλησία να τη συζητήσει πάνω σε μια βάση έτσι συνένεσης με την πολιτεία ή όχι? Πρέπει να σας πω ότι τη λέξη χωρισμό πλέον, ακόμη και οι πλέον ακραίες θέσεις, δεν το χρησιμοποιούν. Αρχίζουν και βελτιώνουν την ορολογία. Μιλάμε για διαμόρφωση σχέσεων. Ξέρετε, ο χωρισμός έχει μέσα του αρνητισμό. Δείχνει αντίθεση και αντιπαλότητα, αλίμον αν πάμε σε ένα τέτοιο διάλογο με τέτοιες προϋποθέσεις. Εν τούτης, ένας καλόπιστος διάλογος σε κλίμα εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας είναι απόλυτα αναγκαίος, και εγώ ξέρω ότι ήδη ουσιαστικά γίνεται. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει επιτροπή πλέον που Εκκλησία και Πολιτεία συνεξετάζουν και συζητούν τα θέματα που αφορούν. Έχω την αίσθηση ότι βαδίζουμε προς ουσιαστικότερο διάλογο. Αυτό που εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε είναι αυτός ο διάλογος να γίνει ακριβώς για το καλό του τόπου μας, βασισμένος στα όσα η Εκκλησία έχει διαδραματίσει και προσφέρει μέχρι τώρα, αλλά κυρίως στο τι σημαίνει η παρουσία της στο δημόσιο χώρο σήμερα και στο μέλλον. Με αυτές τις προϋποθέσεις πιστεύω ότι είμαστε απόλυτα έτοιμοι και θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε ένα πολύ ουσιαστικό διάλογο για τη διαμόρφωση των σχέσεών μας. Σεβασμιότατε, προφανώς και αυτό το συνέδριο ήταν πολύ σημαντικό, και το τι υπόθηκε εκεί με τίτλο Εκκλησία και Αριστερά ήταν πολύ σημαντικές
οι συζητήσεις που έγιναν και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος με την Εκκλησία σε συνέντευξη που έδωσε. Επειδή όμως ο χρόνος τρέχει, εγώ θέλω να προλάβω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με τις μεταμοσχεύσεις, εμβασιμιότατε. Δηλαδή, πρόσφατα έχει ανοίξει πάλι ένας, έχει γίνεται ιδιαίτερος λόγος με βάση αυτό το νόμο που πέρασε που λέει ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες θεωρούνται αναγκαστικοί δότες. Έτσι, ενώ μέχρι τώρα όποιος ήθελε να γίνει δωρητής οργάνων έπρεπε να το δηλώσει. Τώρα πάμε αντίστροφα. Όποιος δεν θέλει, πρέπει να δηλώσει ότι δεν θέλει. Ξέρουμε ότι, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, εσείς ήσασταν και έχετε διατελέσει μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων, σωστά? Ναι, ήμουν αναπληρωτής του αημνήστου Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου όταν και αυτός ήταν Μητροπολίτης Δημητριάδος. Mm-hmm. Και είναι αλήθεια ότι εκείνα τα χρόνια απέκτησα εξαιρετική εμπειρία στον ιατρικό χώρο ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων. Οπότε τώρα με αυτό το και νόμο. Πρέπει να σας πω. Σας βρίσκει σύμφωνο αυτός ο νόμος ή αντίθετο? Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο σημείο αυτού του νόμου, η Εκκλησία έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις της. Mm. Γιατί? Έχουμε την αίσθηση ότι η εικαζόμενη συνένεση δεν είναι όριμος ακόμη ο ελληνικός λαός να τη δεχθεί. Και αν θέλετε να σας πω από την εμπειρία μου σε αυτόν τον χώρο των μεταμοσχεύσεων, πιστεύω ακλόνητα ακόμη και του νόμου ισχύοντος, φοβούμαι ότι οι ιατροί πολύ δύσκολα θα τον εφαρμόσουν εάν οι συγγενείς αντιδράσουν. Σεβασμιότητα, για μας ρωτήσω, σημασία έχει να οριμάσουν πράγματα και να πιστέψουμε τι σημαίνει προσφορά. Συγγνώμη, ακριβώς γι' αυτό, επειδή είναι σημαντικό πολύ αυτό και νομίζω έκανε πολύ καλά που το έθεσε η Μάριον, και θέλουμε να καταλάβουμε γιατί η Εκκλησία δεν διαδραματίζει ίσα-ίσα πρωταγωνιστικό ρόλο προς την κατεύθυνση του να είναι γίνουν οι Έλληνες ζωές. Δότες ναι. Για να σωθούν ζωές. Θα σας το εξηγήσω αμέσως. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι η Εκκλησία μέχρι τώρα έχει σταθεί αρρωγός στην προσπάθεια των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα. Με πρώτον τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Είναι αυτός ο οποίος έχει συγγράψει τις πρώτες μονογραφίες, ναι. Έχει συμβάλει εξαιρετικά και στη συνέχεια ο σημερινός Μητροπολίτης Μεσογείας και Αλαβριωτικής κύριος Νικόλαος, που έχει και εξειδικευμένες γνώσεις. Ωραία, άρα και γιατί ουσιαστικά οι διαδέχθηκε. Άρα η γιατί η επιφύλαξη είναι ακριβώς το ότι αυτό κινδυνεύει να λειτουργήσει αντίστροφα από το επιδιωκόμενο. Ναι. Εμείς θέλουμε ο άνθρωπος να προσφέρεται και να προσφέρει και οικειοθελώς και όχι ουσιαστικά να πάμε σε έναν εξαναγκασμό. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι εδώ θέλει λίγο προσοχή για να μην έχουμε τα αντίστροφα αποτελέσματα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δυστυχώς πολλές αντιστάσεις υπάρχουν ακόμη μέσα από τον ιατρικό κόσμο και χώρο. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ενώ εμείς οι θεολόγοι ήμασταν και παραμένουμε, θα έλεγε κανείς, θετικοί σε αυτή την υπέρτατη προσφορά και αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας, υπάρχουν ιατροί, και λυπάμαι που το λέγω, που αμφισβητούν τον εγκεφαλικό θάνατο στον οποίο βασίζεται ουσιαστικά το θέμα των μεταμοσχεύσεων. Μάλιστα. Άρα στην Ελλάδα έχουμε ακόμη δρόμο να βαδίσουμε. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι το εξής. Θα πρέπει η ελληνική πολιτεία με τους πολύ άξιους ιατρούς που έχει να προχωρήσει πρώτα-πρώτα για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία εμπορευματοποίησης δίθεν των μεταμοσχεύσεων. Εγώ το δηλώνω κατηγορηματικά, στην Ελλάδα αυτό δεν υφίσταται και δεν υπάρχει. Άρα και οι δημοσιογράφοι πρέπει λίγο να προσέξουμε, να βάλουμε λίγο και τον εαυτό μου μέσα. Λόγω του ότι ξέρετε πως ασχολούμαι με αυτά. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν σωστά. Θέλει χειρισμούς οι άνθρωποι να πιστούμε και να πιστούν ότι είναι υπέρτατη προσφορά να δώσουμε ποιότητα ζωής σε ανθρώπους, λοιπόν, δίνοντας αυτό που πραγματικά είναι πολύτιμο. Δυστυχώς πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Η κουβέντα μαζί σας μπορεί να κρατάει ώρες και είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά δυστυχώς ο τηλεοπτικός χρόνος είναι συγκεκριμένος. Λοιπόν, ευχαριστούμε καλά, πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Το ξέρω πολύ καλά αυτό, όπως ξέρετε, με την ενασχόλησή μου με τηλεόραση. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα μας. Λοιπόν, ο Σεβασμιότατος παρουσιάζει το Αρχοντερίκι, έτσι, βέβαια, επί χρόνια εδώ στην ΕΤΕΝ. Αρχοντερίκι και, είναι πολύ, και πραγματικά η κουβέντα μαζί του είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, πολύ γλυκός άνθρωπος. Ναι. Λοιπόν, πάμε...